πρωτοπέφτηκε πέρσι, άρεσε, πήγε καλά, βραβεύτηκε στα 12 τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης με 2 βραβεία και όπως όφιλε για το κοινό του, επανέρχεται για μια νέα σειρά παραστάσεων στο θέατρο Αμαλία. Και έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον δημιουργό της παράστασης, τα κορίτσια της Ασπασίας. Βασίλη Παπά, γεια σου, είσαι καλά? Χαίρετε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ χαίρομαι. Πριν πάμε λίγο στα της παράστασης και γενικά όλη αυτή το διπορικό που έχει και η δουλειά σας γενικότερα και η συγκεκριμένη παράσταση, θέλω να μου μιλήσεις λίγα λόγια για σένα. Εγώ το μόνο που γνωρίζω και αυτό το διάβασα φυσικά είναι πως είσαι νοσηλευτής. Δεν ξέρω αν ακόμα το ασκείς και δηλώνεις αυτοδίδακτος σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Ισχύει, είναι. Είμαι νοσηλευτής ψυχιατρικής μέχρι και σήμερα στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής δουλεύω και μπορώ να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα με βοήθησε πάρα πολύ να αντλήσω έμπνευση και να γράψω αυτά όλα αυτά που ήθελα να γράψω και που σκέφτομαι. Τι έμπνευση, τι είδους έμπνευση σου δίνει όταν είσαι νοσηλευτής και έχεις με τέτοια άτομα που έχουν κάποιο νόσημα ψυχικό, φαντάζομαι? Ναι, είναι ωραία η ερώτηση. Μου αρέσει πολύ να ψυχογραφώ τους ανθρώπους και μετά να περνάω στο κείμενο διαμορφώνοντας έτσι τους ρόλους. Όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, άλλοτε είναι πιο έντονα, άλλοτε λιγότερα. Οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους εγώ συνδέομαι και σέβομαι πάρα πολύ έχουν έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά και μου δίνουν να καταλάβω πράγματα για την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ενδεχομένως εγώ να μην είχα καταλάβει. Με τρυφώ δηλαδή περισσότερο, θα τολμήσω να πω, στην ψυχή τους και επειδή ακριβώς έχω απεριόριστο σεβασμό πέραν της αυτούς, προσπαθώ ακριβώς με τον σεβασμό τον οποίο ανέφερα να τα εντάξω σε κάποιους χαρακτήρες που εγώ ήθελα να δημιουργήσω και να τους δώσω κάτι παραπάνω από αυτό που ενδεχομένως έχει συνηθίσει κάποιος να βλέπει σε μια θεατρική σκηνή. Να πάμε στο δεύτερο σκέλος. Αυτοδίδακτος σκηνοθέτης και σενεογράφος. Σκέφτηκες ποτέ να το δεις και πιο επαγγελματικά, δηλαδή να πας σε κάποια σχολή, να πάρεις κάποια μαθήματα από κάποιους ειδικούς, να το εξέλιξεις τέλος πάντων? Είχα ξεκινήσει κάνοντας σεμινάρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, θεατρικά εργαστήρια κτλ. Με τον κύριο Σακατζή. Από εκεί εγώ εμπνεύστηκα και πήρα το ένασμα, το ερέθισμα. Θέλησα από εκεί και ύστερα να εξελιχθώ, γιατί με συνεπήρε όλος αυτός ο κόσμος που πάντα τον είχα μέσα μου, προς δεν μου είχε δοθεί η δυνατότητα ακριβώς σας να το κάνω. Συμμετέχοντας λοιπόν σε παραστάσεις θεατρικές, άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω σε όλο αυτό το νόημα και θέλησα να εξελιχθώ πάνω στον τομέα. Χρησιμοποίησα ό,τι έμαθα. Και καλά έκανε. Ναι, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Έκανα διαδικτυακά σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο του θεάτρου. Προσπάθησα να μελετήσω ταινίες, είχα ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι. Θεατρικές παραστάσεις, αναλύσεις κειμένων, θεατρικών κειμένων. Πόσα χρόνια ασχολείστε έστω παρασκηνιακά με το θέατρο, ενώ σου άρεσε τέχνης, έτσι? Από το 2016. Εντάξει, όχι πολλά ούτε λίγα. Ούτε λίγα, ούτε πολλά, ναι. Πολλά δεν τα λέω σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφοντας σε αυτό που ξεκίνησα στην εισαγωγή, θεωρώ και πιστεύω οι παραστάσεις είναι ένα ωραίο ταξίδι. Πόσο δε περισσότερο, Βασίλη, το δικό σου, που το σκηνοθετείς, παίζεις, που το έχεις γράψει, είσαι και επικεφαλής της ομάδας Κομωδίνη. Είναι μεγάλο το φορτίο. Αρκετά μεγάλο. Ωραία. Πώς νιώθεις λοιπόν έτσι που έχεις κάνει ένα πρώτο κύκλο και ξανά επιστρέφεις? Νιώθω, αγγάμε και τα συναισθήματα, νιώθω έντονη χαρά, νιώθω και το άγχος της ευθύνης. Μου δημιουργεί όμως αυτό μια εντενότερη πρόκληση. Είμαι άνθρωπος που θέλω να μοιράζομαι και μου αρέσει που την ίδια ώρα που εγώ ναι, πιέζομαι για να δημιουργήσω κάτι και να το κάνω ακόμα καλύτερο, ειδικά μετά την ανταπόκριση που είχε ο πρώτος κύκλος των παραστάσεων, και θα ήθελα κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη αγκαλιά που μας κάνατε. Δεν τόλμησα να το κάνω δημόσια, είχα μεγάλο τρακ και άγχος κατά τη διάρκεια των βραβείων. Χαρά μας είναι αυτό. Πρέπει να σου πω ότι τα βραβεία αυτά
τα διοργανώνουμε, είναι δική μου έμπνευση και όλα αυτά, τέλος πάντων όλο το οργανωτικό, αλλά δεν το δίνω εγώ, ο Γιάννης, στον Βασίλη, στην ομάδα σου. Υπάρχει μια μεγάλη επιτροπή 40 ατόμων που ψήφισε, έκρινε τη, η παράσταση, τουλάχιστον στο κομμάτι, στο τομέα του πρωτοεμφανιζόμενου, να το πάρετε εσείς, οπότε είστε άξιοι. Το ευχαριστώ, είναι γενικά, σαφώς το δέχομαι. Τώρα που ανέφερα με τα βραβεία, βοήθησαν καθόλου η βράβευση αυτή για τη συνέχεια των παραστάσεων? Δηλαδή ήταν ένα λιθαράκι παραπάνω, έτσι ένα πουσάρισμα, ώστε δες, έχουμε και την ανταπόκριση αυτή να το πάμε και του χρόνου? Εγώ θα έλεγα ότι ήταν καταληκτικός ο παράγοντας. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι σκοπός αυτός, δηλαδή να έχουμε αυτή την ανταπόκριση στην πράξη. Γι' αυτό και αισθάνθηκα την ανάγκη να πω ευχαριστώ, γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε να το καταλάβουμε εμείς. Δηλαδή, η λέξη που αυθόρμητα μας ήρθε, όχι μόνο σε μένα αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά, ήταν ένα ευχαριστώ. Δηλαδή, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια, ίσως δεν το περιμέναμε, ήμασταν αγχωμένοι, ήμασταν μαγκωμένοι, και αυτό όλο πλούτησε τον συστηματικό μας κόσμο και μας πείσμωσε ακόμα περισσότερο, γιατί τα παιδιά τα οποία απαρτίζουν την ομάδα έχουν πάθος με το θέατρο. Είμαστε, θα έλεγα, όχι ότι δεν είναι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αλλά είμαστε αρκετά ρομαντικοί. Το βλέπουμε ίσως λίγο πιο ανιδιωτελώς, δεν ξέρω, επειδή ακριβώς ξεκινούσαμε πρώτη φορά, δεν ξέραμε τι μας περιμένει και όλο αυτό εμφανίστηκε μπροστά μας πολύ μεγάλο. Ήταν ο λόγος που μας έκανε να πούμε απλώς ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Ωραία, ωραία. Η αφορμή που ενέπνευσε στη συγγραφή ενός τέτοιου έργου, αναφέρεσαι σε κάποια κορίτσια της Τρούμπας, πώς σου ήρθε όλο αυτό? Δηλαδή, γιατί δεν αφορμή για να ασχοληθείς και να γράψεις ένα τέτοιο κείμενο? Συνδέεται αυτό, αυτή η σκέψη και η ιδέα, με το νόημα της παράστασης, το οποίο νόημα δίνεται με έναν ανατρεπτικό τρόπο στο τέλος αυτής, και ήθελα να χρησιμοποιήσω μια ομάδα, κατηγορία, αν μου επιτρέπετε, ομάδα ανθρώπων που είναι στο περιθώριο και ήταν τότε ακόμα περισσότερο. Είναι η περίοδος της δεκαετίας του 40 στο τέλος, όπου υπήρχαν έντονες οι κοινωνικοπολιτικές διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και πραγματεύεται ακριβώς αυτό το έργο το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Το διαχωρισμό των ανθρώπων, πως ακόμη και σήμερα επικρατεί αυτή πάλι, αν μου επιτραπεί, η έννοια της υποκρισίας, όταν ο καθένας από εμάς θεωρεί για οποιοδήποτε λόγο ότι είναι καλύτερος από τον άλλον, και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Σκεφτείτε, γι' αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι δουλεύω σε συγκεκριμένο τομέα και αισθάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο περιθώριο, εμένα με δυσκολεύει αυτό ως άνθρωπο. Ζώντας σε αυτή την κοινωνία, δεν μπορώ να δεχτώ εύκολα ότι θα δείξουμε έναν άνθρωπο για τη διαφορετικότητά του. Εγώ ήθελα να το μεταφέρω με έναν τρόπο ίσως πιο κωμικό, χρησιμοποιώντας έναν οίκο ανοχής, για να δείξω αυτή την διαφοροποίηση που υπάρχει στην κοινωνία σε σχέση με τέτοια άτομα, να το χρησιμοποιήσω, να το τονίσω, να δώσω έμφαση και στο τέλος με έναν τρόπο από κωμικό να το κάνω δραματικό και να περάσει έτσι περισσότερο το μήνυμα που θέλω εγώ και η ομάδα μου να περάσει. Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα ή είναι μυθοπλασία ή εν μέρη? Οι αναφορές που γίνονται σε πρόσωπα και καταστάσεις, γεγονότα όπως είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εμφύλιος και πρόσωπα που συμμετείχαν ενεργά εκείνη την περίοδο, είναι όλα αληθινά, όμως έρχεται και κουμπώνει το στοιχείο της μυθοπλασίας για να το κάνω λίγο διαφορετικό και να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία που ήθελα εγώ να συμπεριλάβω στη παράσταση. Κάτσε λίγο, υπήρχαν όντως κάποια κορίτσια από εικονοχής που ήταν στην οδό ασπασίας? Όχι συγκεκριμένα αυτό. Όχι. Όχι συγκεκριμένα αυτό. Ναι. Υπήρχαν οίκοι ανοχής, ναι, υπήρχαν ιερόδουλες. Καλά, υπήρχαν παντά παντά, εντάξει, δεν λέμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έκανα πιο συγκεντρωτικό. Όμως αυτό το οποίο εννοούσα είναι ότι αναφέρω πρόσωπα και γεγονότα που όντως υπήρξαν εκείνη την περίοδο. Εγώ είμαι στο τελείωμα της δεκαετίας του 40 και εκεί έρχομαι και βάζω πράγματα και γεγονότα που δεν υπήρξαν. Δεν υπήρξαν ποτέ. Έρχονται και κουμπώνουν δηλαδή με την πραγματικότητα και
συνεχίζω κατά κάποιον τρόπο εκείνη την κατάσταση που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω μπράβο για τον τίτλο, γιατί η Ασπασία είναι ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου. Αναφοράς. Ναι, ναι, αναφοράς, δηλαδή διατηρούσε, όπως ξέρω, δεν ξέρω και πολλά πράγματα, οίκο ανοχής. Είχες έμπνευση και από την ίδια. Ναι, το όνομα το εμπνεύστηκα από εκεί. Μελέτησα πάρα πολύ και την περίοδο εκείνη, αλλά και παλαιότερες περιόδους για να δω πώς μπορώ να συνδέσω αυτά που θέλω να πω. Mm-hmm. Η Ασπασία ήταν η εταίρο του Περικλή, ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο. Η δεκαετία του 40 ήταν χαρακτηρισμένη έντονα από πολιτικά γεγονότα. Με έναν τρόπο συνέδεσα δύο περιόδους παρελθοντικές της χώρας και ήθελα να το τονίσω με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη γυναίκα που ήταν η πιο μορφωμένη γυναίκα κατά την αρχαία Ελλάδα, όμως ταυτόχρονα ήταν και ιερόδουλη. Ποιο θεωρείς το πιο δυνατό σημείο της παράστασης και γιατί? Θεωρώ ότι επειδή είναι μια καταιγιστική κωμωδία καταστάσεων και καθώς είδαμε προκαλεί έντονο γέλιο, αυτό που το κάνει πολύ ξεχωριστό είναι ότι μετά από τόση ώρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας ερχόμαστε και προσγειωνόμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Το έφτιαξα έτσι ώστε απότομα και με απρόσμενο τρόπο να γίνει κάτι το οποίο θα έρθει και θα εδραιώσει το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από το κείμενο. Mm-hmm. Η απότομη μετάπτωση από το κωμικό στο τραγικό. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ δυνατό στοιχείο, δηλαδή είναι κρύο ζέστη, είναι ένα σκοτσέτσι κοντούς για το θεατή. Αυτό ακριβώς. Ναι, εύχομαι να το έχετε πετύχει. Αγγίζει με ρεαλισμό τα γεγονότα της εποχής? Σε αρκετά σημεία ναι, υπάρχουν και σουρεαλιστικά στοιχεία μέσα στο κείμενο, αλλά δεν νομίζω ότι υπερέχουν. Mm-hmm. Υπάρχει αρκετός ρεαλισμός. Και σου μαθαίνει και πράγματα για την εποχή. Ναι. Δεν αναφέρονται απλώς, αναφέρονται αλλά γίνονται και πράξη με έναν τρόπο. Πιστεύω ότι... Νομίζω ότι είναι και η καθημερινότητά τους, δεν είναι, και η καθημερινότητα στο περιβάλλον που ζουν, ώστε να αναφερθούν κάποια στοιχεία. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι που βοηθάει να γίνει και κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτικό το όλο πράγμα. Mm. Μαθαίνουμε πράγματα, νομίζω. Εγώ μελετώντας την εποχή και τα στοιχεία, τότε έμαθα. Και επειδή ακριβώς μου αρέσει να μαθαίνω για την ιστορία της χώρας μου, πιστεύω ότι κάποιος που θα φύγει εκείνο το βράδυ από την παράσταση θα έχει πάρει μαζί του και κάποια παραπάνω στοιχεία που δεν γνώριζε. Μια παράσταση έχει ένα μήνυμα οικονομικό κόστος. Εσείς με ποιο τρόπο το καλύπτετε και πόσο δύσκολο είναι να βρείτε χρηματοδότες ως νέα ομάδα? Η Δία Δαπάνη έγινε. Τι έγινε? Η Δία Δαπάνη, δηλαδή χρησιμοποιήσαμε δικά μας προβλήματα. Ναι. Δεν είχαμε ακριβώς χορηγούς και μέσω φιλικών σχέσεων έγινε και αυτό. Με την έννοια του μεγάλου χορηγού όμως δεν υπήρξε κάτι. Mm-hmm. Που μας βοήθησε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όλο πάνω μας. Ναι. Έχετε κάνει και μία ταινία, ανήκει στην ομάδα, σωστά ή όχι, έκανα λάθος? Όχι ακριβώς, γιατί η ομάδα συστάθηκε πρόσφατα, όμως πολλά άτομα τα οποία συμμετείχαν σε εκείνη την ταινία εξακολουθούν και υπάρχουν σήμερα σε αυτήν την θεατρική πια ομάδα. Ωραία. Θέλω λίγο να μου μιλήσει για αυτή την ομάδα. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι πολύ απλά, ποιο θέλετε να είναι το στίγμα? Εδώ θα χρησιμοποιήσω τώρα το όνομα της ομάδας που είναι Κομωδίνη. Είναι υπέροχος ο τίτλος. Ήψιλον και ήταν δηλαδή μία λέξη που ετυμολογικά προέρχεται από την Κομωδία και την Οδύνη. Εμάς ο στόχος μας είναι σαν ομάδα να χρησιμοποιήσουμε την Κομωδία, γιατί μας αρέσει να ψυχαγωγούμε και να κάνουμε τους ανθρώπους να γελούν, να περάσουν καλά, αλλά να συμπληρώσουμε και την Οδύνη για να ολοκληρωθεί το συνέστημα. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι να προβληματίσουμε, όχι μόνο να ψυχαγωγήσουμε, να τα συνδυάσουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν στόχο, να περάσουμε ένα μήνυμα. Αν μπορεί κάπως να αποδοθεί σε αυτή την ομάδα μια ιδιότητα, είναι αυτή των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν πράκτως στον ανθρωπισμό, στον πολιτισμό. Θέλουμε
να σταθούμε στη σκηνή με ήθος και να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε να φύγουν από το θέατρο σκεπτόμενοι, όχι μόνο χαρούμενοι, αλλά και προβληματισμένοι. Κοντά σε αυτά που λες, έχετε κατά νου ένα συγκεκριμένο κοινό που θέλετε να απευθυνθείτε ή όχι? Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχω σκεφτεί έτσι. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και να είναι, θα τους ήθελα σαν κοινό για να τους προβληματίσω διαφορετικά τον καθένα με έναν διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Θα ήθελα να απευθυνόμασταν στους πάντες και να μας άκουγαν οι πάντες, να μας άκουγαν όλοι τι θέλουμε να πούμε. Και ίσως έτσι με έναν πολύ μικρό τρόπο, με μια τόσο από την πλευρά μας μικρή προσπάθεια, να κάνουμε κάποιους ανθρώπους ίσως να σκεφτούν και λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα. Πάντως ο σκοπός μας πάντα είναι να προβληματίσουμε, είναι ανθρωποκεντρική η προσέγγιση που έχουμε. Βασίλη, κλείνοντας, τι θα ήθελες να πάρουν μαζί τους οι θεατές φεύγοντας από την παράσταση? Ποιο στοιχείο είναι αυτό που θα σε έκανε πολύ ευχαριστημένο? Θα ήθελα να πάρουν μαζί τους την αγάπη μας. Αυτό το στοιχείο. Θα ήθελα να καταλάβουν ότι το κάνουμε με αγάπη και το μοιραζόμαστε μαζί τους. Νιώθουμε αγάπη και θέλουμε να την προσφέρουμε. Λοιπόν, Βασίλη, ακούγεται ρομαντικό, αλλά το λέω ειλικρινά. Έχω καταλάβει ότι έχεις ότι διατηρείς τα ρομαντικά στοιχεία που είναι πολύ σπάνιο στην εποχή μας. Το ανέφερες και στην αρχή της κουβέντας μας. Λοιπόν, ξεκινάτε Παρασκευή 23 του Φλεβάρι στο Θέατρο Αμαλία. Πες μου τη συνέχεια. Παρασκευή 23, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 και ακολουθούν τα δύο πρώτα Παρασκευασαββατοκύριακα του Μαρτίου. Κάμποσο, πολύ καλός προγραμματισμός. Έβγε. Εύγε, εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά και να μείνετε, να μείνετε και με το καλό θα τα πούμε και από κοντά, λογικά τη συμπρεμιέρα θα είμαστε εκεί. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.